Στην τέχνη του μακιγιάζ είναι αφιερωμένο το σημερινό Big Well. Βρισκόμαστε στο κατάστημα Max στην Ερμού. Η make-up artist Αλεξάνδρα θα μας δείξει μερικά εύκολα και χρήσιμα tips για ένα απλό βασικό μακιγιάζ που γρήγορα μπορεί να γίνει και βραδινό. Οπωσδήποτε ένα foundation, ένα μολύβι για τα φρύδια, γιατί δίνει αμέσως όριο στο πρόσωπο, ένα ρούζ, ένα κραγιόν και ένα μολύβι ματιών ή μία σκιά. Πριν απλώσω το make-up, είναι απολύτως απαραίτητο να έχω ένα πολύ καλά ενυδατωμένο δέρμα, οπότε δεν ξεχνάμε ποτέ την ενυδατική μας κρέμα. Και ακόμα καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε και ένα primer που μπορεί να προσφέρει έξτρα ενυδάτωση ή να βελτιώσει την ποιότητα του δέρματος για να στρώσει ακόμα καλύτερα το make-up. Είναι πολύ βασικό να διαλέξουμε τη σωστή απόχρωση του make-up γιατί πρέπει το χρώμα να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στο φυσικό μας. Οπότε θα πρέπει πάντα να το δοκιμάζουμε στο πρόσωπο και όχι στο χέρι γιατί το χέρι μας δεν έχει ποτέ το ίδιο χρώμα με το πρόσωπο. Και κοιτάζουμε, προσέχουμε να χάνεται, να εξαφανίζεται το make-up μέσα στο φυσικό μας χρώμα. Και στα σημεία που θέλω περισσότερη κάλυψη, ταμπονάρω. Κάνω μικρές ταμποναριστές κινήσεις, σαν μικρά χτυπηματάκια πάνω στο σημείο που θέλω την περισσότερη κάλυψη. Ανάλογα τι σχήμα ματιών έχουμε και τι θέλουμε να τονίσουμε, θα πρέπει να επιλέξουμε τα κατάλληλα χρώματα και τις κατάλληλες υφές και είναι απαραίτητα και τα σωστά εργαλεία, τα σωστά πινέλα για να μας βοηθήσουν. Στα μάτια συνήθως βάζουμε μια ανοιχτόχρωμη σκιά σε όλο το βλέφαρο και θέλουμε κάτι λίγο πιο σκούρο στην κόγχη ή στη γωνία ή και στο περίγραμμα του ματιού για να δώσουμε ένταση και βάθος στο βλέμμα. Στα μάγουλα επιλέγουμε χρώματα λίγο πιο ζωηρά για να δώσουμε χρώμα υγείας εδώ και στα ζυγωματικά, αν θέλουμε να τονίσουμε τα ζυγωματικά, επιλέγουμε πάντα πιο γήινες αποχρώσεις που τις δουλεύουμε εδώ στο κόκαλο για να κάνουμε τα ζυγωματικά να φαίνονται πιο έντονα. Τώρα στα χείλη είναι απαραίτητο να έχουμε ένα μολύβι, ένα περίγραμμα χιλιών για να βελτιώσουμε το περίγραμμα και να τα ισορροπήσουμε. Οπότε ξεκινάμε με το περίγραμμα πρώτα από το κέντρο των χιλιών, ενώνουμε μάλλον τα πλαϊνά με το κέντρο, το ίδιο κάνουμε και κάτω και μετά γεμίζουμε με το κραγιόν. Για να δούμε τώρα πώς αυτό μπορούμε να το κάνουμε πιο έντονο. Δίνουμε λίγο περισσότερο βάθος εδώ σε αυτό το σημείο, στη γωνία. Θα προσθέσουμε ένα μολύβι. Είμαστε μια χαρά.